Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Σε τρελικούς ανόδους βρίσκονται εδώ και 6 μήνες οι τιμές του ελαιολάδου, με τους περισσότερους να την αποδίδουν στην κλιματική αλλαγή. Οι εκτιμήσεις για την επόμενη μέρα με βάση τα σημερινά δεδομένα είναι μάλλον δυσίωνες και η υφιστάμενη κατάσταση δημιουργεί έντονο προβληματισμό. Οι τιμές του ελαιολάδου εδώ και πάνω από 6 μήνες έχουν ξεφύγει από όρια της κλιματικής αλλαγής που έχει χτυπήσει αβυσόπιτα την παραγωγή, ενώ οι εκτιμήσεις για την επόμενη μέρα, με βάση τα σημερινά δεδομένα, είναι μάλλον δυσίωνες. Το 2019 έχουμε υποστεί τη λεγόμενη κλιματική αλλαγή, που πλέον είναι κλιματική κρίση σε εμάς στην καλλιέργειά μας. Έχουμε υποστεί τεράστια απώλεια προϊόντος και εισοδήματος λόγω των κλιματολογικών συνθήκων που επικρατούν στον τόπο μας. Η μικρή παραγωγή που υπάρχει ως στόκ στις αποθήκες των ελαιοπαραγωγών προφυλάσσεται σαν χρυσάφι. Και είτε δεν γίνεται η παραμικρή συζήτηση για πώληση, ή οι τιμές που ζητούνται έχουν ξεφύγει. Πρώτα-πρώτα, ας πάμε στο ελαιόλαδο που είναι βασική τροφή. Υπάρχει μεγάλη ακρίβεια και έτσι αναγκαζόμαστε να κάνουμε άλλους υπολογισμούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι παραγωγοί που έχουν τα ελάχιστα αποθέματα ζητούν τιμές στη χονδρική 13 έως και 15 ευρώ το κιλό, κάτι που σημαίνει ότι εφόσον ο έμπορος προχωρεί σε αγορές, η λιανική τιμή που θα κληθεί να πληρώσει ο καταναλωτής θα υπερβεί τα 20 ευρώ. Ο Τενεκές μάλιστα έχει εκτοξευθεί στα 170 ευρώ τα 16 λίτρα, ενώ πριν από ένα χρόνο ήταν στα 80 ευρώ περίπου. Τιμές για να αποκλιμακωθούν θα χρειαστεί να υπάρχει επάρκεια προϊόντος. Επάρκεια προϊόντος, εάν υπάρξει, θα υπάρξει στην επόμενη ελαιοκομική περίοδο. Μέχρι τότε οι τιμές θα είναι σε ψηλά επίπεδα. Οι εξαγωγές έχουν καταρρεύσει και σύμφωνα με τα στοιχεία τον Ιανουάριο η πτώση της αξίας τους έφτασε στο 48,6% εναντί τον Ιανουάριο του 2023. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη νέα ελαιοκομική περίοδο, με τις πρώτες ενδείξεις να μην είναι καλές αφού οι καιρικές συνθήκες δεν ευνόησαν τα ελαιόδεντρα. Ούτε πολύ κρύο έκανε, κάτι που είναι πολύ ουσιώδες για την παραγωγή, ούτε και πολλές βροχές υπάρχουν αυτή την περίοδο που τις έχει ανάγκη το δέντρο ώστε να αυξήσει την παραγωγικότητά του. Και αν αυτή είναι η γενική κατάσταση, η εικόνα στην Ελλάδα είναι ακόμη χειρότερη, αφού από τους 350.000 τόνους φαίνεται ότι υποχώρησε η όλη παραγωγή στους 100.000 σύμφωνα με τις πρόχειρες εκτιμήσεις, μια και δεν υπάρχουν ακόμη επίσημα στοιχεία. Ένα ακόμη ζητούμενο είναι αναπλήρωση των αποθεμάτων, τα οποία έχουν υποχωρήσει τα τάρταρα, και για να συμβεί αυτό θα πρέπει να έρθει μια σχετικά καλή χρονιά. Και να παραμείνουμε στα των αγροτικών, στην καταστροφή του μοναδικού φυτωρίου γενετικού υλικού της Κορινθικής Δαφίδας, έκτασης περίπου 60 στρεμμάτων που αποτελούσε τμήμα του ευρύτερου τμήματος Καρανικολού στο Κορκοχοριλίας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΟΑΣ Θανάσης Βομπύρης, κάνοντας λόγο για ισοπαίδωση. Στο φυτωρίο καλλιεργούνταν οι 12 κλόνοι καθώς και οι 22 ποικιλίες αμπέλου. Στην καταστροφή του μοναδικού φυτωρίου γενετικού υλικού της Κορινθιακής Σταφίδας έκτασης περίπου 60 στρεμμάτων που αποτελούσε τμήμα του ευρύτερου κτήματος Καρανικολού στο Καρακοχώρι Ηλίας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΟΑΣΥ Θανάσης Βομπύρης κάνοντας λόγο για ισοπαίδωση. Ήταν η γενετική τράπεζα της Σταφίδας. Την ισοπαίδωσαν αυτοί που θεωρούνται κατά την κληρονόμη του ΑΣΟ, των αγροτών, εμάς δηλαδή. Την ισοπαίδωσαν χωρίς να ρωτήσουν κανένα. Και ίσως θα βάλουν φωτοβολταϊκά ή δεν ξέρω τι άλλο θα κάνουν. Εδώ είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα και για όλη την περιουσία των αγροτών του πρώην ΑΣΟ και των ενώσεων, τις οποίες τις διαχειρίζονται κάποιοι με νόμο του κράτους ίσως ή και παράνομα, αυτό είναι άλλοι υπεύθυνοι να το βρουν, τα έχουν βγάλει όλα στο σφυρί. Η περιουσία των αγροτών του ΑΣΟ ήταν στο 1 δις, το οποίο το σφετερίστηκαν και το έδωσαν σε κάποιους οι οποίοι το πουλάνε αυτή τη στιγμή, διαπραγματεύονται να πουλήσουν, δηλαδή τα έχουν βγάλει στο σφυρί όλα. Που μόνο με αυτό θα μπορούσε να έχει λυθεί το πρόβλημα της σταφίδας και άλλων προβλημάτων που έχουμε στην περιοχή μας. Στο φυτώριο στο Κορακοχώρι καλλιεργούνταν 12 κλόνοι σταφίδας καθώς και 22 ποικιλίες αμπέλου που καλλιεργούνται στην Ηλία. Τις προηγούμενες ημέρες δόθηκε η εντολή να τις ξεριζώσουν με τους παραγωγούς να κάνουν λόγο για καταστροφή και εξαφάνιση πολύτιμου και μοναδικού γενετικού υλικού. Αντίστροφα μετρούν στην Ανδραβίδα για την μεγάλη άσκηση Νιώχος 2024 με τις εργασίες της να είναι πυρετώδης. Το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού που διακρίνει το προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας και η ικανότητά του να οργανώνει και να διεξάγει ρεαλιστικές ασκήσεις σε μια μεγάλη περιοχή με ποικιλία γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών καθιστούν την άσκηση Νιώχος ως μια από τις πιο ανταγωνιστικές ασκήσεις στην Ευρώπη αλλά και στη Μεσόγειο.
Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη μεγάλη άσκηση της πολεμικής αεροπορίας σε Ευρώπη και Μεσόγειο Ινίοχος 2024, με την 117 πτέρυγα μάχης Ανδραβίδας να βρίσκεται στο επίκεντρο από την 1η έως τις 21 Απριλίου. Από σήμερα θα αρχίσουν να καταφθάνουν στην Ανδραβίδα οι αποστολές των ξένων κρατών και επίσημα ξεκινάει η άσκηση την 1η Απριλίου. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει γίνει γνωστό, η πρώτη φάση που αφορά την προετοιμασία της άσκησης θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Απριλίου, η δεύτερη φάση που είναι η φάση εκτέλεσης από 8 έως 18 Απριλίου και η τρίτη φάση που είναι η φάση αναδίπλωσης από 19 έως 21 Απριλίου. Στο επίκεντρο του Παγκοσμίου Αθλητισμού θα βρεθεί το Σαββατό 6 Απριλίου 2024 η αρχαία Ολυμπία, φιλοξενώντας τον θρηλυκό ποδηλατικό αγώνα L'Étape Grise by Tour de France. Το event έρχεται σε συνδιοργάνωση της FZIN Greece και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Είναι το πλαίσιο του αγώνα, θα διεξαχθεί στο The Fun Ride, μια εύκολη, μια ανταγωνιστική διαδρομή 17 χιλιόμετρων. L'Étape Grise by Tour de France presented by Skoda. Ο θρύλος του Tour de France ξανά στην αρχαία Ολυμπία. Στο επίκεντρο του Παγκόσμιου Αθλητισμού θα βρεθεί το Σάββατο 6 Απριλίου 2024 η αρχαία Ολυμπία, φιλοξενώντας τον θρυλικό ποδηλατικό αγώνα L'Étape Grise by Tour de France presented by Skoda. Το event έρχεται σε συνδιοργάνωση της FZIN Greece και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενώ στο πλαίσιο του αγώνα θα διεξαχθεί το The Fun Ride, μια εύκολη, μη ανταγωνιστική διαδρομή 17 χιλιόμετρων για ποδηλάτες από 9 έως 99 ετών με φώτο τα πανέμορφα τοπία της Δυτικής Ελλάδας. Στο Fun Ride, οικογένειες, παιδιά, φίλοι, συγγενείς θα έχουν την ευκαιρία να συνδυάσουν την εκδρομή με την εμπειρία του θρύλου του γύρου της Γαλλίας σε κλειστούς δρόμους, σε μια διαδρομή με υψηλό επίπεδο ασφαλείας και τεχνική υποστήριξη που έχει σχεδιαστεί από τους ειδικούς του Tour de France. Στα τις οικονομίες για τη συνέχεια, στροφή στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν κάνει οι καταναλωτές εξαιτίας των συνεχόμενων επί 3 χρόνια αυξήσεων στα τρόφιμα, αφήνοντας ως δεύτερη προτεραιότητα τα προϊόντα ελληνικής παραγωγής. Τα νοικοκυριά συνεχίζουν να αναζητούν τρόπους για να ταπεξέλθουν στο τσουνάμι της ακρίβειας, την ίδια ώρα που ο πληθωρισμός παραμένει σταθερά υψηλός στην χώρα μας σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η καθημερινότητα είναι δυσβάσταχτη, ο κόσμος υποφέρει. Δεν υπάρχει έλεος. Με προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας γεμίζουν το καλάθι τους οι καταναλωτές, όσο η ακρίβεια σε βασικά προϊόντα επιμένει, μειώνοντας το κόστος των αγορών τους στο σούπερ μάρκετ. Προτιμάω αυτά που είναι πιο φτηνά. Τα προϊόντα που είναι τα πιο δημοφιλή είναι πολύ ακριβά και θεωρώ ότι είναι σκλοκέρδια. Τίποτα. Ψωνίζει στα φτηνά. Αναγκαστικά. Όπως προκύπτει από ετήσια έρευνα που πραγματοποίησε το Εργαστήριο Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πλέον τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αντιπροσωπεύουν το 36% του καλαθιού από το 33% που ήταν πέρσι. Όλες οι οικογένειες ελληνικές περνάνε μια δυσκολία, τουλάχιστον οι περισσότεροι. Όσο μπορούμε, περιορίζουμε και στα τρόφιμα και στα πάντα. Και προσπαθώ μέσα από τις προσφορές να μπορέσω να προμηθευτώ για το σπίτι μου. Την ίδια ώρα συνεχίζουν σταθερά να κερδίζουν θέση στο καλάθι και τα ελληνικά προϊόντα, με το 81% να τα προτιμά από τα εισαγωγής. Τα ελληνικά προϊόντα κανονικά πρέπει να τα προτιμάμε, αλλά δεν είναι πιο φθηνά από τα ξένα. Τα ξένα είναι φθηνότερα. Και ο κόσμος από τη στιγμή που δεν έχει, θα κοιτάξει να πάρει το φθηνότερο. Η πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς αυξάνεται διαρκώς από τα μέσα του 2021 και οι καταναλωτές αλλάζουν αγοριστικές συνήθειες για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Εντάξει, προσπαθούμε. Ό,τι μπορούμε, κάνουμε. Δεν είναι εύκολο. Πολύ δύσκολο. Εδώ επικρατεί σκροκέρδεια. Δεν είναι ακρίβεια. Είναι σκροκέρδια, ανεξέλεγκτη. Ακρίβεια υπάρχει. Τώρα είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι υπάρχει ακρίβεια. Έχει ο μισθός. Έχει πάει 20-30%, έχει εξαφανιστεί το 20-30% του μισθού. Λογικό είναι ο κόσμος να ψάχνεται να πάρει το φθηνότερο.
Νέα δεδομένα φαίνεται πως θα ισχύσουν σύντομα σε ό,τι αφορά στα κινητά τηλέφωνα στις σχολικές αίθουσες. Οι ποινές ισχυροποιούνται και αυστηροποιούνται σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα πολυδιάστατα προβλήματα που έχουν ανακύψει. Αποτελεί πλέον το βασικό μέσο για τον ψηφιακό σχολικό εκφοβισμό, γι' αυτό και το Υπουργείο Παιδείας έχει θέσει στόχο την πλήρη απαγόρευση του εντός των σχολικών μονάδων της χώρας. Ο λόγος προφανώς για τα κινητά τηλέφωνα των μαθητών, η ύπαρξη των οποίων στη τσάντα ή στο θρανίο είναι γεγονός ότι αποσπά την προσοχή των ανηλίκων, αλλά δυστυχώς αυτό είναι το μικρότερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει το Υπουργείο Παιδείας. Το θέμα των κινητών προφανώς και έχει φτάσει λίγο σε ψηλό ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Παρατηρούνται φαινόμενα μέχρι και την ώρα του μαθήματος, μαθητές να κάνουν live στο Instagram, να κάνουν live στο TikTok. Την ώρα λέει που ο καθηγητής διδάσκει, τα παιδιά κάνουν live, βομολογούν πολλές φορές, άσυμνες κινήσεις. Δεν γίνεται συχνά, δεν γίνεται παντού, αλλά σιγά σιγά γίνεται όλο και περισσότερο. Θεωρείται λέει κανονικότητα πλέον να είμαι στην τάξη μου και να κάνω live στο TikTok. Έχοντας μπροστά του μια πλήθωρα καταγγελιών σχετικών με τον εκφοβισμό μαθητών εντός των σχολείων, για την ώρα το Υπουργείο αυστηροποιεί τις ποινές που αφορούν στα εν λόγω περιστατικά. Έτσι, όσοι μαθητές αναρτούν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τα οποία εκθέτουν ή διακομωδούν συμμαθητές τους κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, θα τιμωρούνται με οριστική αποβολή από το σχολείο. Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Υπουργός Παιδείας τόνισε μεταξύ άλλων πως θα πρέπει να δούμε το πλαίσιο των συνεπειών, επισημαίνοντας ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να εξεταστεί και θα εξεταστεί. Η αυστηροποίηση μοιάζει να είναι πρώτον πυλών με τους γονείς σύμφωνος αυτήν την κατεύθυνση. Σαν γονέας, ναι, συμφωνώ και νομίζω συμφωνούν και πάρα πολύ μαζί μου. Προφανώς και δεν χρειάζεται την ώρα του μαθήματος να έχει ένας μαθητής στο κινητό του. Προφανώς και δεν χρειάζεται ακόμα και στα 5-10 λεπτά της ξεκούρασης που έχει στο διάλειμμα να έχει το κινητό του. Εκεί πρέπει να φάει, πρέπει να μιλήσει με τους μαθητές του, να πιει νερό και όχι να τραβάει βιντεάκια είτε στις τουαλέτες, είτε έξω, είτε κάνοντας κάποια challenge που λένε τα παιδιά. Και προφανώς και πρέπει να αυστηροποιηθούν τα μέτρα, αλλά παράλληλα πρέπει να εκπαιδευτούν και τα παιδιά. Δηλαδή δεν είναι απλώς τους το απαγορεύουμε, πρέπει να τους εξηγήσουμε γιατί, πρέπει να τους πούμε τι πρέπει να κάνουν αντί αυτού. Παραδείγματος χάρη, πρόσφατα το Σαββάτο ήμουν σε κάποια κλιμάκια εθνικής στην Κόρινθο. Ο ομοσπονδιακός προπονητής, μιλώντας σε γονείς και προπονητές, μας είπε ότι με το να είναι το παιδί συνέχεια στο κινητό του, έχει μεγάλο πρόβλημα όταν μπαίνει σε ένα γήπεδο, όταν είσαι σε μια πολύ μικρή οθόνη και μπαίνοντας σε ένα μεγάλο γήπεδο, έχει προβλήματα προσανατολισμού. Δηλαδή είναι και φαινόμενα που τα έχουν ήδη καταγράψει επιστήμονες και με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι το ποσοστό των νεκρών μοτοσυκλετιστών στη χώρα μας, σύμφωνα με σχετική έρευνα. Και μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως το 69% των οδηγών που κατέληξαν δεν φορούσε κράνος. Χωρίς κράνος στη μηχανή, ποτέ. Το 69% των νεκρών μοτοσυκλετιστών στην Ελλάδα δεν φορούσε κράνος. Αυτό είναι το σημαντικό έβριμα έρευνας, ενώ η χώρα μας καταλαμβάνει την 23η θέση ανάμεσα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 60 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκων έναντι 46 του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φοράμε κράνος πάνω απ' όλα για ασφάλειά μας είναι το κυριότερο, να προσέχουμε και αυτούς που μας προσέχουν δηλαδή. Είναι επικίνδυνο να οδηγάζει μηχανή? Είναι πολύ επικίνδυνο. Και λόγω εμπειρίας είναι καλό να προσέχουμε, διότι το γκάζι γλυκαίνει, όπως λένε. Αλλά θέλει μεγάλη προσοχή. Καλό είναι να φοράμε κράνος και επιστοποιημένα κράνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ και την επεξεργασία των στοιχείων από το Σύλλογο Συγκοινωνιολόγων Ελλάδας, το 2023 περίπου 20.400 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποσοστό που συνιστά μικρή μείωση κατά 1% σε σύγκριση με το 2022. Παρατηρείται εδώ και πολύ καιρό τώρα, τελευταία χρόνια, μεγάλη και ειδικά τον τελευταίο χρόνο. Μεγάλη αύξηση θανατηφόρων ατυχημάτων στην περιοχή μας και γενικά σε όλη την Ελλάδα. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην έλλειψη δεν φορούν το κράνος στις περισσότερες αναβάτες, είτε χρησιμοποιούν κράνη που δεν έχουν την πιστοποίηση που πρέπει να έχουν. Η έλλειψη παιδείας από μικρή ηλικία μας πηγαίνει στο αποτέλεσμα να μην υπάρχει χρήση κράνους. Το 69% των θανατηφόρων τροχαίων είναι χωρίς κράνος στους μοτοσυκλετιστές. Οφείλεται σε πολλά αίτια. Ένα από αυτά είναι και η οικονομική ευκαιρία του καθενός.
επιλέγουν κράνη τα οποία δεν είναι εγκεκριμένου τύπου, δεν είναι καλής ποιότητας, πάνε με γνώμονα την τιμή και αφήνουν την ασφάλεια στην άκρη. Είναι πολύ επικίνδυνο να μην φοράμε κράνος. Οι οδηγοί με τα αυτοκίνητα, ειδικά και στις γιορτές, είτε ξέρουν τον πύργο είτε δεν το ξέρουν, παραβιάζουν στόπ, γίνονται τροχεία συνέχεια. Μεγαλύτερα τροχεία μερικές φορές, μικρότερα, αλλά όσο το κάνουμε πρέπει να το αποφεύγουμε αυτό. Αν και τα έτη 2021-2023 υπάρχει μια σχετική σταθεροποίηση στους απόλυτους συνολικούς αριθμούς των ατυχημάτων με βάση τα προσωρινά στοιχεία, στην Ελλάδα οι νεκροί λόγω τροχαίων ανήρθαν στους 621, με την αντιστοιχία να κάνει λόγο για 52 νεκρούς το μήνα. Την τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό του μαύρου χρήματος επιστρατεύει η ΑΔΕ προκειμένου να διενεργεί φορολογικούς ελέγχους με αυτοματοποιημένες διαδικασίες αλλά και διασταύρωση δεδομένων μεταξύ τραπεζικών καταθέσεων αλλά και δηλωθέν των εισοδημάτων. Ο μηχανισμός μπαίνει σε εφαρμογή και ξεκινά να κόβει βόλτες σε τραπεζικούς λογαριασμούς, θηρίδες και ηλεκτρονικά πορτοφόλια. Σε πιλωτική λειτουργία τέθηκε το νέο ψηφιακό εργαλείο της εφορίας που θα πραγματοποιεί φορολογικούς ελέγχους με αυτοματοποιημένες διαδικασίες διασταυρώσεων δεδομένων μεταξύ τραπεζικών καταθέσεων και δηλωθέντων εισοδημάτων. Είναι η τεχνητή νοημοσύνη πλέον στα χέρια της ΑΔΕ, όπου κάνει τη γέφυρα μεταξύ των τραπεζών με την ΑΔΕ για να λαμβάνει πληροφορίες και να μπορεί να κάνει αυτοματοποιημένους ελέγχους μόνο του, ώστε να βλέπουν τις ροές των χρημάτων, αν υπάρχουν μεγάλες κινήσεις ροές χρημάτων και αυτές από πού προέρχονται. Δηλαδή να γίνεται μια διασταύρωση μεταξύ των δηλώσεων με τις τραπεζικές καταθέσεις. Το νέο ψηφιακό εργαλείο έχει αρχίσει να δέχεται πληροφορίες από τις 4 συστημικές τράπεζες, ενώ μόλις ολοκληρωθούν οι δοκιμές μεταξύ ΑΔΑΕ, Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων, θα ξεκινήσει η αντιπαραβολή με τα εισοδήματα που δηλώνουν 8,5 εκατομμύρια πολίτες στην εφορία, προκειμένου να εντοπιστούν διαδρομές μαύρου χρήματος. Θα πραγματοποιεί φορολογικούς ελέγχους με διαδικασίες διασταυρώσεων τραπεζικών καταθέσεων και δηλωθέντων εισοδημάτων. Ήδη άρχισε να δέχεται πληροφορίες από τις 4 συστημικές τράπεζες, ενώ μόλις ολοκληρωθούν οι δοκιμές μεταξύ ΑΔΕ και τραπεζών, θα ξεκινήσει η αντιπαραβολή με τα εισοδήματα που δηλώνουν 8,5 εκατομμύρια πολίτες στην εφορία προκειμένου να εντοπιστούν οι διαδρομές του μαύρου χρήματος. Το νέο ρομποτάκι της εφορίας φέρει την ονομασία Ειδικό Λογισμικό Αυτοματοποιημένου Ελέγχου προς αύξησης περιουσίας, επιτρέπει στους ελεγκτές να μπαίνουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς, τις θηρίδες και τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια και να λαμβάνουν αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες για τους ελεγχόμενους. Το 2027 φαίνεται τελικά να είναι το ορόσημο για το αν θα ενεργοποιηθεί η ρήτρα για τον επανυπολογισμό των οριών ηλικίας για συνταξιοδότηση, καθώς η αρνητική δημογραφική εξέλιξη της προηγούμενης και τελευταίας δεκαετίας κρατά χαμηλά τον πύχη της πλειονότητας των συντάξεων κάτω από τα 700 ευρώ. Σοκ αποτελούν για τους εργαζόμενους τα νέα στοιχεία για το πόσο θα αναγκαστούν να εργαστούν πριν βγουν στη σύνταξη, αφού τα όρια ηλικίας που ισχύουν σήμερα θα ανατραπούν, καθώς με πρόσφατη έκθεση της Eurostat, με βάση τόσο το προσδόκιμο ζωής όσο και το ύψος της συνταξιοδοτικής δαπάνης για την Ελλάδα, προβλέπει ότι έως το 2030 θα πρέπει να αυξηθούν τα όρια ηλικίας κατά 1,5 έτος, δηλαδή στα 68,5 για πλήρη και κατά 1 έτος και 3 μήνες, δηλαδή στα 63,5 για πρόωρη συνταξιοδότηση. Σύμφωνα με τους ρυθμούς των συνταξιοδοτικών δαπανών αλλά και της μείωσης του εργατικού δυναμικού, θα πρέπει έως το 2030 να αυξήσει η Ελλάδα τα όρια ηλικίας της κατά 1,5 χρόνο τουλάχιστον για την πλήρη συνταξιοδότηση. Αυτό γεννά ερωτηματικά στους ασφαλισμένους και τους εργαζόμενους που ήδη είναι σε έναν κυκαιώνα αγωνίας και αβεβαιότητας όλα αυτά τα 12 χρόνια μνημονίων, όπου χάσανε τις εργασιακές τους σχέσεις, τα εργασιακά τους δικαιώματα, μειώθηκαν οι μισθοί τους, και από την άλλη να βλέπουν καθημερινά να αυξάνονται ή να φοβούνται μην αυξηθούν τα όρια ηλικίας τους. Το δημογραφικό πρόβλημα κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις συντάξεις, αφού από τα μέχρι στιγμή στοιχεία που υπάρχουν από την Ελστάτ, ο αριθμός των γεννήσεων που καταγράφηκαν το έτος 2023 είναι 13% λιγότερες από το 2022. Καταγράφεται μία μείωση των γεννήσεων σε σημαντικό ποσοστό. Είμαστε ακριβώς στις μισές γεννήσεις από το 1985 και στη χειρότερη καταγραφή από το 1932, όπου ξεκίνησε η Ελστάτ να δίνει τις μετρήσεις των καταγραφών των γεννήσεων.
Από την άλλη πλευρά ο πληθυσμός φαίνεται να γερνάει. Οι ειδικοί ζητούν η συζήτηση για το συνταξιοδοτικό που θα ανοίξει σύντομα να μην περιορίζει το δημογραφικό ζήτημα σε αμιγώς δημοσιονομικού χαρακτήρα πρόβλημα και επίσης να ξεπεραστεί η διαχρονική απάντηση με την αύξηση των οριών ηλικίας. Νομίζω ότι σήμερα η συζήτηση θα πρέπει να ανοίξει επί του συνόλου χωρίς να περιορίζεται σε δημοσιονομικά μέτρα αμιγώς, αλλά το δημογραφικό πρόβλημα να αποτελέσει εφαλτήριο για μια συζήτηση κοινωνικού κράτους, κράτους προόνοιας, όπου θα, οι εργαζόμενοι θα μένουν στον τόπο τους, οι νέοι, και θα έχουν εργασιακά δικαιώματα, μισθούς, ούτως ώστε να ενισχύσουμε και το ασφαλιστικό σύστημα να μπορεί να δίνει τις συντάξεις στους γεροντότερους, αλλά και οι νέοι να αγωνίζονται και να ζουν με ελπίδα στον τόπο τους. Τη στελέχωση της Διευθύνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ηλίας ζητούν οι ιδιοκτήτες ταξί, καθώς η παρούσα κατάσταση δυσχεραίνει το έργο αλλά και την εξυπηρέτηση των πολιτών και επαγγελματιών. Οι ίδιοι λένε στην Κάμερα ότι η κατάσταση ως έχει προκαλεί σοβαρές δυσλειτουργίες, οι οποίες έχουν ως αντίκτυπο σε επαγγελματίες αλλά και ιδιώτες. Μεγάλο πρόβλημα στους επαγγελματίες αυτοκινητιστές φαίνεται πως προκαλεί η υποστελέχωση στη Διευθύνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας, η οποία υπολειτουργεί δημιουργώντας πολλά προβλήματα σε πολίτες και επιχειρηματίες της περιοχής. Το τελευταίο καιρό παρατηρείται έντονα το πρόβλημα της υποστελέχωσης του Υπουργείου Μεταφορών. Πολλοί συνάδελφοί μας που αναγκάζονται να αλλάξουν τα αυτοκίνητά τους λόγω ρίου ηλικίας δεν μπορούν να βρουν ραντεβού για να ταξινομήσουν το νέο όχημά τους. Αφενός γιατί ραντεβού κλείνονται μέσω Πάτρας και πολλοί διαμεσολαβητές παίρνουν κατασχεδόν ραντεβού και τα κρατάνε για να κάνουν τις εξυπηρετήσεις. Και κατά δεύτερον, υπάρχει υποστελέχωση μεγάλη στο κλιμάκιο της τοπικής διεύθυνσης μεταφορών στον πύργο Ηλίας. Αυτό έχει οδηγήσει σε εμάς σε αναγκαστική διαμαρτυρία, θα έλεγα, συνεννόηση τέλος πάντων με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κοροβέση. Μήπως μπορέσουμε και δώσουμε λύση, είτε να προτείνουμε να μεταφερθεί περισσότερος κόσμος ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει καλύτερα τις ταξινομήσεις, είτε να βρεθεί κάποια λύση ώστε να εξυπηρετούνται και τα ταξί σε απόλυτη προτεραιότητα. Τόσο οι ιδιοκτήτες ταξί όσο και οι αυτοκινητιστές βαρεών οχημάτων ζητούν να λυθούν τα προβλήματα υποστελέχωσης και άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών και πρωτίστως των επαγγελματιών, αφού η έλλειψη προσωπικού είναι εμφανής και προκαλεί σοβαρές δυσλειτουργίες. Το Υπουργείο Μεταφορών έχουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί όταν θέλει κάποιος συνάδελφος να ταξινομήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο για τον ΑΒ λόγο, υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Όταν λέμε καθυστερήσεις, εννοούμε καθυστερήσεις μηνός ίσως και παραπάνω. Δεν είναι ένα γεωταχή ο οποίος μπορεί να το τρενάρει και να καθυστερήσει λίγο την ταξινόμηση. Δεν μπορεί ένα επαγγελματικό αυτοκίνητο τη στιγμή που ο νόμος υποχρεώνει αυτή τη στιγμή να αλλάξει το αυτοκίνητο, να μην μπορεί να βρει ραντεβού. Θα έπρεπε να υπήρχαν κάποιες μέρες κενές, τουλάχιστον τα επαγγελματικά αυτοκίνητα να μπορούν να ταξινομούνται, γιατί εμένα ο νόμος με υποχρεώνει 30 Απρίλη τον επόμενο μήνα να αποσύρω το αυτοκίνητό μου. Δεν μπορεί να μου κλείσει μετά ραντεβού τον Ιούλιο για να βγάλω καινούριο αυτοκίνητο. Δηλαδή αυτό που ζει από το ταξί, δηλαδή τι θα κάνει, να μείνει 2 μήνες χωρίς αυτοκίνητο, χωρίς να μπορεί να δουλέψει. Δηλαδή πρέπει λίγο με τα επαγγελματικά αυτοκίνητα να βρουν μια άλλη φόρμα, ένα άλλο τρόπο να κρατάνε κάποιες μέρες κενές για ραντεβού. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας, όπως κατέγραψαν οι καμέρες αλλά και οι δημοσιογράφοι της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Από όλους εμάς, καλή συνέχεια.